justificamos a vitória se tivéssemos feito mais um, porque tivemos 3 ou 4 bons momentos para fazer mais um gol. Καταφέραμε στο δεύτερο μήχρονο και κάναμε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα έχει και πάλι 3-4 καλές ευκαιρίες να διευρύνει το αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι για την ομάδα μου ήρθε μια δίκαια νίκη. Daríamos digamos, uma imagem mais correta daquilo que se passou. Nomeadamente, o capitão tem dois momentos muito bons para conseguir fazer o tal gol. A crescer mais gol e vincar melhor a nossa vitória. Θεωρώ λοιπόν ότι είχαμε μια πολύ καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, μια ορθή εικόνα θα μπορούσα να πω, καθώς είχαμε και δύο κλασικές ευκαιρίες με τον καπετάνο που, όπως είπα προηγουμένως, θα μπορούσαμε να είχαμε διευρύνει το αποτέλεσμα και να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη επικράτηση της ομάδας. No fundo, acaba por ser uma vitória da equipe que tentou fazer um futebol ofensivo sobre outra, que tinha como objetivo não perder e tentou fazer um futebol defensivo. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ομαδική δουλειά, μια νίκη της δικής μας ομάδας η οποία προσπάθησε να παίξει έξυπνα, έπρεπε να επιτεθεί, έπρεπε να πετύχει γκολ για να κερδίσει το παιχνίδι με έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν πάρα πολύ έξυπνα τοποθετημένος πίσω στην άμυνά του και προσπαθούσε να κλείσει όλους διαδρόμους. Για τούτο. Ερωτήσεις παρακαλώ. Πού οφείλεται η έλλειψη δημιουργίας ευκαιριών κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος έδωσε μέτρα στον Άρη και δεν είχε τις απαραίτητες τελικές ο Άρης. Να απειλήσει τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ανέβασε κάπως την απόδοση. Μίστερ, como dijiste, se nota que en los últimos minutos del primer tiempo y en el segundo tiempo el Άρης fue más ofensivo, tuvo algunas ocasiones, pero se nota que con un rival que estaba bien cerrado, ¿qué tuvo la culpa que no fuimos más ofensivos, que no teníamos más ocasiones claras para llegar más temprano al gol? Penso que o adversario teve o seu mérito ao cerrar linhas e ter bloco muito baixo, não incomodou o nosso guarda-redes, mas impediu que nós incomodássemos o seu próprio guarda-redes. Por isso, há que também reconhecer que, do outro lado, uma equipa que durante 30 minutos foi bastante competente no plano defensivo. Όπως είπα προηγουμένως, πάντα τοποθετήθηκα και για την αντίπαλη την ομάδα. Μια ομάδα η οποία στήθηκε αρκετά καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια ομάδα που φάνηκε πάρα πολύ καλά δουλεμένη όσον αφορά τα αμυντικά της τα καθήκοντα. Σίγουρα δεν έκανε ευκαιρίες στη δική μας την ομάδα και αυτό είναι καλό για μας. Από εκεί πέρα όμως λειτουργήσε πάρα πολύ σωστά αμυντικά, έκλεισε τους διαδρόμους. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός μέσα στο Βικελίδης ο Όφη και φάνηκε ότι δούλεψε για να προσπαθήσει να αποσπάσει και αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε. Mm-hmm. Επομένως, πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και την εμφάνιση των αντιπάλων. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει αναγνωρίσει τον Καρίμ Σορτάνη και τον επανενέταξε στην ενδεκάδα του Άρη και κατά δεύτερον, το δεύτερο σχόλιο της ερώτησης είναι τι οδηγίες έλαβε ο Διευνός όταν μπήκε στην είσοδο στο παιχνίδι και αν απογοήτευσε ή αν άρχισε τον προπονητή ο Λεκόνατ και ο Πανσίφ. Μίστε δε κάνει πρεγουντάτε μου χωρίς και για σαν μούτσο τύμπο παράδο τον ιστροκήπο δε Καρίμ Σορτάνη. Κουάνες όλες τις χαρακτηριστικές και του βίες και τι είναι ελ jugador, sobre todo en tus entrenos, y decidiste de ponerlo en segundo.